Μόλις στις αρχές της εβδομάδας, την Δευτέρα, είχα τη δυνατότητα απευθείας εκ του σύνεγγυς να συναντήσω τον Δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Βίτσα, και να κάνουμε μια ανασκόπηση όλων εκείνων των πραγμάτων που ήδη έχουν γίνει. Και σας πληροφορώ ότι τα περισσότερα στα οποία αναφερθήκατε έχουν προχωρήσει. Καταγραφή. Έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, από την αντίστοιχη υπηρεσία αποκατάστασης σεισμοπλήκτων του Βουρείου Αιγαίου, έχουν επισκεφθεί και έχουν καταγράψει 100 κτίρια, εκ των οποίων 67 χρήζουν αυτή τη στιγμή, έχουν ζημίες και χρήζουν αποκατάστασης. Έχουν υπάρξει οι αποφάσεις, αυτές τις οποίες αναφερθήκατε, που προβλέπουν την παράταση καταβολής δόσεων και υποχρεώσεων προς την εφορία, ρυθμίσεων κτλ. Από το Υπουργείο Εσωτερικών, τα τελευταία 2 χρόνια, το τελευταίο 1,5 χρόνο, έχει δοθεί για αποκατάσταση θεομηνιών και ιδιαίτερα για την τελευταία θεομηνία της 25 και του μηνός Σεπτεμβρίου, έχει δοθεί το ποσό συνολικά των 245.000 ευρώ, εκ των οποίων 150 έχουν δοθεί μόλις πριν από λίγες εβδομάδες για τη συγκεκριμένη θεομηνία. Από εκεί και έπειτα, την επόμενη κιόλας της θεομηνίας υπήρξε από τη Γενική Γραμματεία Προστασίας Πολιτισμού η κήρυξη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, πράγμα που διευκολύνει για την απευθείας ανάθεση των έργων και ταυτόχρονα δίνει την δυνατότητα στο νησί να προσλάβει έκτακτο προσωπικό σε 2 μήνες σε πρώτη φάση και μέχρι 8, ακριβώς για να υπάρξουν όλα αυτά τα οποία είπατε. Αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων, καταγραφή ζημιών. Το Υπουργείο Υγείας άμεσα κινήθηκε και τώρα λειτουργεί το Περιφερειακό Ιατρείο στην Καμαριώτισσα με σκοπό να αποκατασταθεί και το Κέντρο Υγείας, όπως είπατε και εσείς, το οποίο υπέστη μεγάλες βλάβες, έτσι ώστε να επανέλθει η ζωή στην ομαλότητα. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει κάνει καταγραφή των ζημιών που έχουν υπάρξει τα αρχαία, ενώ κοιτάει αντίστοιχη επιτροπή τα νεότερα μνημεία. Και κυρίως το Υπουργείο Υποδομών έχει προχωρήσει την εκπόνηση μελέτης, ένα master plan για την αντιπλημμυρική προστασία της Αμοθράκης. Αυτό που δεν είχε γίνει εδώ και δεκαετίες. Διότι όλοι αντιλαμβανόμαστε, ναι, μεν ήταν μεγάλο το μέγεθος της βροχής, αλλά τα υπόλοιπα έργα που είχαν γίνει ήταν αποσπασματικά, μερικά και ημιτελή. Αυτό απέδειξαν τα γεγονότα. Σήμερα λοιπόν και μια συνολική αντιμετώπιση του θέματος έχει γίνει, ενώ για το οδικό δίκτυο έχει εγκριθεί ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ, πάλι από το Υπουργείο Υποδομών, έτσι ώστε και με τη συνδρομή της εταιρείας της Εγνατίας Οδού να αρχίσει να ανακατασκευάζεται. Νομίζω ότι η ανταπόκριση της πολιτείας σε αυτή την έκτακτη κατάσταση, όπως και στις υπόλοιπες που φέτος είχαμε, ήταν περισσότερο από κάθε άλλη φορά άμεση. Χαίρομαι, κύριε συνάδελφε, διότι με την δευτερομιλία σας επιβεβαιώσατε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Δεν είπαμε ότι έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο αποκατάστασης των ζημιών. Δεν θα μπορούσε να γίνει άλλο αυτό. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Αλλά όλα αυτά που είπατε, δηλαδή οι επιτροπές καταγραφής έχουν πάει και μιλήσατε για κυβερνητικά κλιμάκια. Μα μέσα σε λίγες ώρες ήταν εκεί πέρα αντιπροσωπεία της κυβέρνησης. Και ρωτήστε, παρακαλώ, απευθυνθείτε στο Δήμαρχο. Κοιτάξτε την τελευταία, την χθεσινή του ανακοίνωση. Να δείτε ακριβώς πώς αναγνωρίζει αυτή την άμεση ανταπόκριση της κυβέρνησης. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι, το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει, είναι το εξής, αυτό που αναφερθήκατε και το οποίο είπα και εγώ πριν από λίγο. Η παντελής έλλειψη ενός συνολικού σχεδιασμού, που δεν υπάρχει μόνο στην, δεν εμφανίζεται μόνο ως φαινόμενο, ως πραγματικότητα μόνο στη Σαμοθράκη, αλλά υπάρχει συνολικά στην χώρα. Δεν ακούγεστε, κύριε Σαμοθράκη. Τα αντιπλημμυρικά δεν τα ανακαλύψαμε το 2017. Θα έπρεπε να υπάρχουν εδώ και δεκάδες χρόνια από τον προηγούμενο αιώνα. Και έχουν γίνει με στρεβλό τρόπο. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι ήταν αφορμή αυτά τα δημόσια έργα για να τρώνε διάφοροι από εδώ και από εκεί. Κάτι το οποίο έχει σταματήσει επί των ημερών μας. Και το γνωρίζουν όλοι αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον αυτά τα λίγα τα οποία διαθέτουμε πιάνουν τόπο.
Και σας επαναλαμβάνω, όταν εδώ σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή έχει δρομολογηθεί μελέτη για ένα συνολικό master plan αντικειμενικής προστασίας, σας ερωτώ λοιπόν, αυτό χρήζει επικρότηση από μεριά σας, ναι ή όχι? Και ταυτόχρονα μια επισήμανση ότι δεν είχε γίνει εδώ και δεκαετίες, όχι μόνο στη Σαμοθράκη και σε διάφορες άλλες περιοχές, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όπως συνολικά είναι η εικόνα. Έτσι είναι. Από εκεί και έπειτα υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο μου το έθεσε ο Δήμαρχος. Υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή με την ελεύθερη βόσκηση που υπάρχει εκεί πέρα. Ένας υπερπληθυσμός από πρόβατα και κατσίκια, τα οποία έχουν δημιουργήσει ένα σαθρό πια έδαφος που στις δεδομένες ακραίες συνθήκες βροχόπτωσης δημιουργεί επιπλέον προβλήματα. Και αυτό είναι ένα θέμα, και το αναφέρω γιατί δεν εντοπίζεται μόνο ως πρόβλημα μόνο στη Σαμοθράκη. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε με έναν συστηματικό τρόπο. Και σε αυτό πρέπει να συμβάλλει και η τοπική κοινωνία, και η τοπική κοινωνία δεν είναι μόνο ο Δήμαρχος, είναι και κάθε κάτοικος ξεχωριστά. Αν δείτε το που είχε χτιστεί και το έχετε δει, γιατί είπατε ότι πήγατε, το Δημαρχείο, θα καταλάβετε γιατί υπέστη και τόσο μεγάλες ζημιές και αν θα έπρεπε να γίνει στο συγκεκριμένο ενδεχομένως μέρος. Αυτά όμως ήταν έννοιες αδιάφορες. Ήταν έξω από την πρακτική μέχρι τώρα. Και σημασία έχει κάποια στιγμή να γίνει η αρχή. Και ξέχασα να σας πω πριν ότι και τα συνεργεία από τον ΕΛΓΑ έχουν προχωρήσει στην καταγραφή των ζημιών, για τις ζημιές που έχει υποστεί και το ζωικό κεφάλαιο και το φυτικό. Και μέχρι τις 22 Δεκάτου έχω την ενημέρωση ότι πια θα έχει εξατομικευτεί η ζημιά στον κάθε ένα που είναι να λαμβάνει τις αντίστοιχες αποζημιώσεις. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά που πρέπει να γίνουν θα γίνουν και πάντοτε, προφανώς, εγώ δεν θα πάψω να το λέω, μακάρι να είχαμε την δυνατότητα και τα μέσα, τουλάχιστον και σε επίπεδο πόρων, να μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Σας ευχαριστώ.